Φράζει νερό, θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Πες εσύ στον κόσμο ότι αυτά τα κάναμε σπίτια μας εμείς. Εγώ το κάνω. Για πες, για πες. Το εγώ το κάνω αυτό το Αλεξανδρόπουλο. Αχ, τα μάθαμε εμείς και τώρα είναι στην δράμα εδώ. Να κάνει τους έφλιμους και να... Και να μαζεύει, τέλος πάντων. Εμείς αυτά τα φτιάχναμε όταν ήμασταν νέοι και είχε πάρα πολύ κλειό στη Λίμνο και βάζαμε έτσι το νεράκι και έβρεσε και περιμέναμε τον άντρα και καθόμασταν και λέγαμε άχι να το πάει ζεστά. Δεν ακούγαμε. Έτσι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά λίγο μου γιατί είμαι από χωρί και δεν έχουμε εμείς τέτοια μαραφέτσια. Τέλος πάντων. Και όλα ήταν. Τέλος πάντων, πες εσύ, πες εσύ. Να δούμε τι θα πεις. Θες την ερώτηση. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Θέλεις να πω εγώ. Σίκα και σταφίδες. Σίκα και σταφίδες, εμείς δεν ξέρουμε. Πέρα από τα κρασιά, λόγω των αμπελώνων, έφερνε και σταφίδες. Επίσης, λόγω του πετρώματος φυτρώνει πολύ εύκολα μια ποικιλία σίκου, όπου ξεραίνεται με έναν τρόπο στο νησί που ανοίγει το σίκο και καραμελώνει από τον ήλιο. Οπότε είπαμε λόγω των Χριστουγέννων να κάνουμε μια γλυκιά εκδοχή του τσορφά, που έχει χιλοπίτες, τραχανά, σταφίδες, σίκο, λίγη κανέλα για τα Χριστούγεννα και φυσικά θυμαρίσιο μέλι από τη Λίμνο. Η Λίμνος δεν έχει δάση και τέτοια. Έχει όμως πάρα πολλά θαμνάκια, θαμνάκια τα λένε. Μπράβο, χαρμιστεί. Θυμάρι, πάρα πολύ ωραίο θυμάρι που είναι πολύ αρωματισμένο και όταν όταν βάζεις το μέλι, κάθε φορά σε άλλη συνταγή σε βγάζει άλλη μυρωδιά. Πες, Αλέξανδρε. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Πάμε, τι ωραία. Βάλε. Εμείς αυτό το κάναμε και περιμέναμε τον αδερφό και τον άντρα να τα φάει το σκοράκι. Βάζουμε πρώτα τις χιλοπίτες που είναι πιο χοντρές να πάρουν μια βράση. Και στη συνέχεια θα βάλουμε τον τραχανά για να χυλώσει και να γίνει... να πάρει τη μορφή της σούπας. Σήμερα είμαστε εδώ από τη Λίμνο για εσάς. Ήρθαμε εδώ στην Ονειρούπολη να σας γνωρίσουμε το νησί μας, τα φαγητά μας και τους χορούς μας. Έχουμε το σπιτάκι της Λίμνου, το εργαστήρι του Ηφαίστου. Εκεί κάνουμε διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως τα βραχιολάκια της Αφροδίτης, την ασπίδα του Αχιλέα και βότσαλα που ζωγραφίζουν τα παιδιά για εσάς. Τώρα βλέπουμε ότι μαγειρεύουμε, έτσι. Μαγειρεύουμε τον Αλέξανδρο, λιμιά φαγητά, ωραία, με διάφορα προϊόντα από τη Λίμνο. Όπως τα κρασιά της, τα φλωμάρια, είναι ζυμαρικά, με το δικό του σιτάρι, ντόπιο, και μέλι θυμαρίσιο πάρα πολύ ωραίο.